Καλώς την. Τι γίνεται, πώς είστε, καλά, όλα καλά. Λοιπόν, να λέμε ότι όλα είναι καλά. Μπράβο. Εμένα με συγκλώνει το βίντεο αυτό. Ακριβώς. Νομίζω ότι παίζουν πολύ μικρή σημασία τα όσα μας συμβαίνουν μέσα σε αυτό το χώρο ή στην. Ξέρεις. Άντε, δείξτε το και εσύ τώρα. Είπατε εσύ αυτό το πράγμα πρόλογο μια ώρα. Τι έχετε πάθει όλοι σήμερα. Τηλεόραση κάνουμε. Πάμε, πάμε. Δείξτε το θέμα. Τι σημαίνει τρει βάσει. Λοιπόν, να δούμε. Και παρατήρηση. Και να ακούσουμε. Να δούμε και να ακούσουμε αυτό. Oh, 23 ετών, δυνατός. Παιδί που ζει σε αναπηρικό καροτσάκι, παίζει μπάσκετ σε ομάδα, στην ομάδα Πάσκα Χανίων και στο ημίχρονο, στο All-Star Game που παίζουνε, ενώ έπαιζε στο ημίχρονο το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, χόρεψε με αυτό το μοναδικό τρόπο, με αυτό το μεγαλείο της ψυχής του και απέδειξε ότι όλα αυτά που λέμε είναι απίστευτο τίποτα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Γιατί ζει, ξέρει να ζει. Γιατί αυτός που χορεύει έτσι στο αναπηρικό καροτσάκι, σίγουρα δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ. Εγώ προσπάθεια να ζει. Και ταλαντούχος πολύ. Εγώ έτσι. Πήγαινα και έπαιζα τένις. Έτσι. Με πολύ κόσμο κτλ. Και παθιαζόμουν, έκανα, έφτιαχνα. Γιατί αυτό το άθλημα μου αρέσει, το τένις και η θάλασσα, τίποτα άλλο. Και παθιαζόμουν, έκανα, έφτιαχνα. Μπορεί να τσακωνόμουν μισή ώρα για το αν η μπάλα ήταν μισό πόντο έξω ή μισό πόντο. Όλοι τένι, όσο παίζουμε τένις το έχουμε αυτό. Μέχρι πριν 2 χρόνια πήγα εκεί που παίζω τένις και προπονείται η εθνική ομάδα. Ανθρώπων που είναι σε αναπηρικά καροτσίδια και παίζανε και παθασόκ. Τώρα λέω και εγώ ότι παίζω τένις και τα λοιπά και άλλαξε τελείως τη φιλοσοφία που έβλεπα που είδα το άθλημα από αυτούς τους ανθρώπους. Που λέω τώρα παίζουν αυτοί και κάθε που τσακώνουμε για το αν είναι η μπάλα ένα πόντο έξω ή ένα πόντο μέσα. Δηλαδή τώρα. Ήταν